Λοιπόν, λοιπόν, σιωπή. Στενές επαφές τρίπιου τείχου. Από την ΕΤ 1. Μια κωμική σειρά με τον Κώστα Ζόγλου, την Πέμι Ζούνη και την Τώρα Σιμοπούλου. Εκείνος είναι τεχνοκράτης, γυναικάς, σχολαστικός με την καθαριότητα, μανιώθης με το κομπιούτερ του. Εκείνη είναι διανοούμενη, ακατάστατη, αφηρημένη, χωρίς κανένα ερωτικό δεσμό. Ανάμεσά τους, η Φρόσο, η παραδουλεύτρα, με απόψεις για όλα. Ο λεπτός στίχος που χωρίζει τα διαμερίσματά τους, γκρεμίζεται ύστερα από κάποιο καυγά. Και τότε ξεκινά μια σειρά από τρελές καταστάσεις. Στενές επαφές τρίπιου τείχου. Κάθε Πέμπτη από το πρώτο κανάλι. Αυτό ήτανε. Έδερνε πολύ ωραία. Όλοι οι παλαιοί κομμουνιστές ξέρουνε και δέρνουνε. Λες, άμα φας, ξέρεις και να ντύνεις, κατάλαβες. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Η υποκράτους του Γιάννη Ξανθούλη ετοιμάζεται. Ο Πανάρετος έχει να αντιμετωπίσει πολλά διλήμματα. Τον Κούκα τον περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Τα βόρεια προάστια ζουν το δικό τους ρυθμό. Η Αλβανίδα Μυροφόρα, ψάχνοντας για το χαμένο της σόι, βρίσκει δουλειά σε φούρνο. Και χίλιες μια άλλες μήλες περιμένουν την οδό υποκράτους κάθε Πέμπτη στις 10:20 το βράδυ από την ΕΤ 1. Τι κάνεις, βρε δαίμονα! Έγινε γλυκό, καβγέ. Γλυκό. Ναι, αλλά εγώ τον πίνω μέτριο. Αχ, εμένα μ' αρέσει η ζάχαρη στον καφέ. Επιέτωση τότε. Παρά του γνωριστήκαμε, μου φαίνεται.